με την ψυχή της πένας. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Έρικα Τζαγκαράκη. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της κριτικής παράδοσης με οδηγό την πένα της ψυχής. Κοντά σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Με την ψυχή της πένας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και να κάνετε πάντα αυτά που νομίζετε πως είναι σωστά, έστω και αν κάνοντας αυτά πρόκειται να σας κακολογήσουν. Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγματος, όπως είπε κάποτε ο Πυθαγόρας. Καλημέρα και στους χορηγούς μας, στο Κέντρο Κρέατος Κουρουπάκης του Κοκκίνη Χάνη, στα καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα του Λευτέρη Ριτζάκη στο Ρέθυμνο και στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Γενικού Τουρισμού Τέρα Σάντα. Κοντά μου σήμερα έχω ένα εξαιρετικό καλλιτέχνη της κριτικής μουσικής, έναν ταλαντούχο άνθρωπο, έναν καλήφωνο τραγουδιστή και δεξιοτέχνη της λύρας. Έναν άνθρωπο που αγαπάει με πάθος τη δουλειά του και που αυτό φαίνεται σε όλα τα βήματά του τα βήματα της μέχρι τώρα πορείας του. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που η πένα της ψυχής φιλοξενεί σήμερα τον Διονύση Κορνιλάκη. Διονύση, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, σα ταλαιπωρήσαμε λίγο, περίμενε λίγο, αλλά είμαστε, είπαμε. Όλα καλά. Στα καινούργια στούδιο τώρα προσπαθούμε να οργανωθούμε. Δεν έχουμε ούτε σήμερα ίντερνετ, δυστυχώς. Ελπίζω την Πέμπτη ότι θα υπάρχει. Ούτε τηλεφωνικό κέντρο έχουμε. Οπότε τα μηνύματά σας στο Facebook, βέβαια, μπορώ να τα διαβάσω από προσωπικά δεδομένα του κινητού. Μπορείτε να μου στείλετε λοιπόν μηνύματα ή να μου σχολιάζετε στο post που έχω κάνει με τη φωτογραφία του Διονύση μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε και να ξετυλίγουμε σιγά-σιγά το κουβάρι τη καλλιτεχνική σου πορεία, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα πανέμορφο τραγούδι δικό σου που λέει «Κάστρο θα κάνω την καρδιά για του σεβδά τη μάχη, αντίσταση αγάπη μου στα βλέμματά σου να έχει». Κάστρο θα κάνω την καρδιά και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κάστρο θα κάνω την καρδιά για του σεβδά τη μάχη. Του σεβδά τη μάχη, αντίσταση αγάπη μου στα βλέμματά σου να έχει. Τα μάτια σου γκρεμίσανε το κάστρο της καρδιάς μου. Κάστρο της καρδιάς μου και ο δρόμος τώρα ανοιχτός είναι της αγκαλιάς μου. Εύκολα σ' άλλο σώμα. Μα εύκολα σ' άλλο σώμα και αέρα μου θα στην έδινα. Με ένα φιλί στο στόμα και αέρα μου θα στην έδινα. Με ένα φιλί στο στόμα. Χριστέ μου τόση ομορφιά του όνειρου πλησιάζει. Του όνειρου πλησιάζει, αγάπη μου με ζωγραφιά το πρόσωπό σου μοιάζει.
κλεισμένη μου μάτια και μαγική μου εικόνα. Και μαγική μου εικόνα με ρώτησε αγάπη, δώσε μου κι εσύ και μια σταγόνα. Είναι λαμπερός, μα σκοτεινή η καρδιά μου. Λα μα σκοτεινή η καρδιά μου, δεν μπαίνει φωσα, δεν τα δω. Τα μάτια σου χερά μου, δεν μπαίνει φωσα, δεν τα δω. Τα μάτια σου χερά μου. Της θαλάσσας, να της μιλάς της θαλάσσας, αγάπη μου μα εκείνη. Αγάπη μου μα εκείνη θα στέλνει κύμα να με δερεί, ο πόνο μου να σβήνει. Ήσου για μένα άνοιξη, ήσου για μένα άνοιξη, του ήλιου πρώτη αχτίδα. Του ήλιου πρώτη αχτίδα, παρηγοριά της σκέψης μου, της ζήσης μου ελπίδα. Λοιπόν, και να διαβάσω τα πρώτα δύο μηνύματα που έχουν έρθει. Το ένα είναι από το Νεκτάριο Σκουλά που λέει: καλή εκπομπή, φιλενάδα. Χαιρετίσματα πολλά στο Διονύση που είναι και του Σογιού μου, λέει, και καλή επιτυχία στα προσωπικά και καλλιτεχνικά του βήματα. Από το φίλο το Νεκτάριο Σκουλά. Ομορφιές και καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος Σκουτσάκης. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Και η Κατερίνα Τσαγκαράκη λέει: καλή εκπομπή, Ρικάκη. Δροσερές καλημέρες από Αγία Πελαγία. Τα χαιρετίσματά μου στο Διονύση. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για αρχή τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Και Διονύση Κορνιλάκη γεννήθηκε στις Δαφνές Ηρακλείου στις 13 Ιουλίου του 1971. Έτσι. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με μουσική παράδοση που σου χάρισε τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα και γέμισε την παιδική σου ψυχή με πλούσια ακούσματα τα οποία σε μίσαν στο χώρο της μουσικής. Αυτά τα διάβασα στο site σου. Μίλησε μου λίγο για αυτή την οικογένεια και για τα παιδικά σου χρόνια. Εντάξει. Ένα περιβάλλον με πολλή μουσική. Mm-hmm. Πολλές παρέες, ήταν διαφορετικά από τα πράγματα του τότε, πιο καλά θα έλεγα. Υπήρχε κάποιος που έπαιζε λίρα? Ο πατέρας μου έπαιζε πολλά όργανα, αλλά απλά είχε ένα τύχημα και του κοπήκαν τα δάχτυλα. Και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ναι, αλλά από τη μεριά της μάνας μου υπάρχει μεγάλη παράδοση. Επαγγελματικά το κάνανε ή ήρα, ναι, ήταν ο Μανώσης ο Παπατσαράς, είναι πρώτος ξάδερφος με τη μάνα μου. Ο Γιάννης ο Παπατσαράς, όλοι αυτοί. Οπότε υπήρχε λοιπόν. Υπήρχε, ναι. Και πού μεγάλωσες, είπαμε? Στις Δαφνές. Στις Δαφνές. Μέχρι πόσο χρόνο έμεινες εκεί? Μέχρι που έφυγα η Αθήνα. Όμορφο χωριό. Όμορφο χωριό, ναι. Με τη δική του έτσι ιστορία. Σε ηλικία 9 ετών λοιπόν, με προτροπή του πατέρα σου, γράφεσαι στο Οδείο Απόλλων και μαθητεύεις για 5 χρόνια, από το 80 έως το 85, πλάι στον Κώστα Μουντάκη, το Ροζ Ντέιλι και το Γιάννη Ξυλούρη, τον Πιζάρο Γιάννη. Στα πλαίσια της μαθητείας σου, συμμετέχεις σε συναυλίες που λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα δύο τελευταία χρόνια, ο δάσκαλός σου αναγνωρίζει το ταλέντο σου και σε επιβραβεύει, χρήζοντας σε βοηθό στη διδασκαλία. Δηλαδή, εξήγησέ μου το αυτό. Κάποια παιδιά που ξεχώριζαν, τους είχε έτσι σαν βοηθούς, ας το πούμε. Ας πούμε, μου λέει, για μένα πάρε 5 παιδιά, έχει πει ζητάτε αίθουσα. Δημήτρη, πάρε, ναι, πάντα το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Κώστας ήταν πάρα πολύ καλό. Γιατί σου δίνε. Και σε πόσο καιρό, χώρο. Δηλαδή, πόσο καιρό μαθήτευες δίπλα του μέχρι να σου δώσει αυτό το χρήσμα, να το πούμε έτσι. Το εντάξει, μετά το δεύτερο χρόνο. Δεν ήμουν δάσκαλος, απλά τον βοηθούσα. Εντάξει, βοηθούσες, όμως δεν είναι και όχι. Καθημερινό φαινόμενο να βάζεις ένα μαθητή να βοηθάει. Είμαστε 4-5 παιδιά που μας το έκανε. Που το έκανε αυτό. Σας είχε ξεχωρίσει λοιπόν. Ναι. Ωραία. Και δίνε βήμα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, βέβαια. Το 1985 αρχίζει να εμφανίζεσαι σε μικρά μαγαζιά του Ηρακλείου και σε μουσικές εκδηλώσεις. Θέλω να θυμηθείς μαζί μας εκείνα τα χρόνια. Σε ποια μαγαζιά του Ηρακλείου είχες παίξει? Ήταν σε κάτι ταβερνούλα, σε κάτι τέτοια πράγματα. Θυμάσαι κάποιο όνομα, κάποιο μαγαζί? Όχι, πόσο διαφέρει η Κρήτη? Κλεντάκια τότε, βαφτισούλες, αραβωνιάσεις.
Ωραία. Σιγά σιγά μπαίναμε στο παιχνίδι. Πες μου, πόσο διαφέρει η κριτική διασκέδαση του 85 λοιπόν με την κριτική διασκέδαση του 2015. Μεγάλη διαφορά. Σοβαρά. Βέβαια, εντάξει, τότε ήμουν εγώ και. Τότε ήμουν παιδί. Αν είσαι 15 χρονών, ας πούμε 14-15 χρονών, τα βλέπεις τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί η μουσική πάει σύμφωνα με τις εποχές. Άλλες εποχές τότε. Άλλες εποχές σήμερα. Όμως, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Μπορώ ας πούμε, να πω ότι ήταν καλύτερα τότε ή καλύτερα τώρα. Εσύ που ήσουν και στο 85, που είσαι και στο 15, αν και είσαι και μικρός. Πρέπει να άρχισε πολύ μικρός να παίζει λοιπόν. 9 χρονών, ναι. Σε κλέβια, ναι. 15, 13, 14. Μικρός. Την πρώτη μου αραβόνια την έβγαλα έκτη δημοτικού. Όλη την αραβόνια σε. Όλη, κανονικά. Με ποιον έπαιζε. Με τον Παπατσαρά το Γιάννη. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, οπότε σε ένα φορέ είχαμε και τότε. Είχαμε και κάνει με το Μουντάκι, είχαμε κάνει πάρα πολλέ συναυλίε. Δηλαδή είχα πάρει τον αέρα. Ναι. Δηλαδή κάναμε συναυλίε παντού. Είδες, καλό είναι. Άμα μαθαίνει δίπλα σε τέτοια μεγαθύρια. Λοιπόν, θα πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό, όχι ακόμα. Ωραία, θα ακούσουμε ποιος τόπος είναι πιο κρυφός από τον νου του ανθρώπου. Σε έκτυψα και όμως φαίνεσαι στη λάμψη του προσώπου. Στίχη Μάρα Γεωργιλαδάκη, Παναγιώτης Μαρακάκης η μουσική. Όχι, στίχη, Γιώργης Κορνιλάκης, Παναγιώτης Μαρακάκης η μουσική και Μάρο Γεωργιλαδάκης η τύπος. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Μες στο μυαλό μου.
στη σκέψη μου. Στη σκέψη μου, στον πόνο το δικό μου, κρυμμένη σε μέσα μου, βαθιά μέσα στο μυαλό μου. Παρηγοριά στη σκέψη μου, στον πόνο το δικό μου. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Crete FM, στο 100,3, παρέα με τον Διονύση Κορνιλάκη. Και Διονύση, έχεις παρακολουθήσει μαθήματα βυζαντινής, ευρωπαϊκής μουσικής και θεωρίας για 3 χρόνια με δάσκαλό στον Ανδρέα Βουτζινά. Μίλησέ μου λίγο για αυτή την εμπειρία. Έπρεπε να το κάνουμε, απλά το κάναμε λίγο πιο μετά από το κανονικό. Το κάναμε μετά, μετά που απολύθηκα από Φαντάρος. Δεν τα έχω κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνω, αλλά έχουμε μέλλον. Έχεις σκοπό να κάνεις κι άλλες σπουδές? Ναι, κάποια πράγματα χρειάζονται. Πώς είναι η βυζαντινή μουσική, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η βυζαντινή μουσική? Ξέρεις, επειδή από πολύ μικρό ασχολιόμουν με τα εκκλησιαστικά, έτσι σαν παιδί και εγώ, ήταν και οι γονείς μου πολύ θυσκόλυπτοι και πολύ, είχα μπει βαθιά και μ' άρεσε και ακόμα μ' αρέσει. Απλά σε κάποια φάση, εντάξει, πήρα αυτά που ήθελα να πάρω από τη βυζαντινή μουσική. Όταν λέμε ευρωπαϊκή μουσική, τι εννοούμε? Θεωρία, σολφές και όλα αυτά. Την κλασική μουσική δηλαδή, αυτό είναι στην ουσία? Ναι, όχι ακριβώς, περίπου. Οι βασικές γνώσεις της θεωρίας της μουσικής. Ωραία. Σήμερα είσαι δάσκαλος κι εσύ. Μεταδίδεις τις γνώσεις σου και βοηθάς με αυτόν τον τρόπο στη διάσωση της κριτικής μας παράδοσης. Θέλω να μου πεις πώς κρίνεις τους μικρούς σου μαθητές. Βλέπεις να υπάρχει φως, έτσι εισαγωγικά? Θα έχουμε σε λίγα χρόνια άξιους συνεχιστές της κριτικής μουσικής? Εκτός από μένα κάνουν πάρα πολλοί συναδέλφοι μάθημα. Καλό είναι να κάνουν αυτοί που ξέρουν καλά το αντικείμενο, γιατί στα παιδιά δίνεις παιδεία. Εγώ ζω, όπως ξέρεις, στην Αθήνα. Ναι. Το χειμώνα, ας πούμε, οι μαθητές μου είναι στην Αθήνα. Είναι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς κριτικών. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχα παιδιά και να σκεφτείς ότι αυτά τα παιδιά δεν ζουν τη μυρωδιά, το έδαφος, ναι, τον αέρα της Κρήτης. Έχεις ξεχωρίσει κάποιο παιδί? Είναι πάρα πολλά παιδιά που ξεχωρίζουν. Πάρα πολλά παιδιά. Εάν έχεις και υπάρχει πολύ έντονο το φαινόμενο. Και εκεί είναι πιο μεγάλο το ταλέντο, γιατί δεν το ζουν αυτό το πράγμα. Έχουν όμως τις ρίζες. Έχεις και μαθητές που δεν είναι καθόλου, που δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη και πάρα θέλουν να μάθουν την Κρήτη. Είναι πάρα πολλοί αυτοί και είναι και πάρα πολύ... κάποιοι από αυτούς είναι και πολύ καλοί. Μάλιστα. Γενικά το κριτικό φαινόμενο, Έρικα, είναι σαν μουσική, παντού, σαν χορό, σαν κουλτούρα, σαν τρόπο ζωής, κυριαρχεί παντού. Έχει σαν... Το κριτικό φαινόμενο, εγώ λέω ότι έχει ισχυρή προσωπικότητα. Έχει, έτσι, μεγάλη. Παντού. Αν έχεις κάποιο μαθητή που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, που δεν το έχει, ρε παιδί μου, έτσι, να το πούμε στα απλά ελληνικά, τι θα έκανες, θα του το έλεγες? Θα του έλεγες, παιδί μου, πήγαινε στο σπίτι σου. Ο καλός ο δάσκαλος πρέπει να κάνει το παιδί αυτό που δεν το έχει, να το αγαπήσει. Ή να του βγάλει όσο περισσότερα πράγματα μπορεί από μέσα του. Τι θα έλεγες σε ένα γονιό που απελπισμένα θέλει το παιδί του να γίνει γυράρης, αλλά το παιδί του δεν το έχει να γίνει όμως? Θα του έλεγες να το σταματήσει? Θα το έκανες αυτό? Δεν θα το έλεγα έτσι. Με τον τρόπο, θα βρει πάντως κάτι. Δεν μπορείς να το πληγώσεις. Τα ξέρεις, εγώ είμαι τυχερός γιατί όλα τα παιδιά που έχω και κυριολεκτός αυτό που λέω είναι επιλογή τους. Και δεν έχω, ας πούμε, ένα. Κάποιον να το έχει φέρει κάποιον γονείς που να το κάνουν με το ζόρι. Λοιπόν, και είμαι πολύ τυχερός. Θα σε διακόψω τώρα να σου διαβάσω ένα μήνυμα που έρχεται από τη Μάρο την Κυριολαδάκη, η οποία μας εύχεται καλή εκπομπή, πάντα υγεία, λέει, και επιτυχίες ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Να σου πω λίγο ότι έχεις άδελφό της. Το ξέρω και εγώ την έχω. Και λέει, δεν με έκανε η μάνα σου και σένα η δική μου, μα σε καλιά από αδελφός και φίλος στη ζωή μου. Από τη Μάρο Κυριολαδάκη, λοιπόν, που μας ακούει. Λοιπόν, τη Μάρο θα την έχουμε την Πέμπτη εδώ. Ξέρω, Πέμπτη, ξέρω. 30 του μήνα, θα είμαστε παρέα με τη Μάρο Γεωργιλαδάκη. Τώρα όμως είμαστε με το Διονύση Κορνιλάκη και θέλω να σου πω. Η πρώτη σου συμμετοχή στη δισκογραφία ήταν το 1998, όπου συμμετείχε στο δίσκο «Κόντρα στον ήλιο». Αυτό είναι. Όχι, το 1992 είναι η πρώτη συμμετοχή
όταν είχε γίνει το φεστιβάλ κριτικής μουσικής αφιερωμένο στον Κώστα Μουντάκη. Mm-hmm. Στο Παλάτι στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στη δισκογραφία με ένα τραγούδι, βέβαια. Με ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό? Μπροστά στο γέλιο σου Θεά. Μουσική Νεκτάριο Κουλά, να το πούμε αυτό εδώ πέρα. Νεκτάριο Κουλά. Στίχου Νεκτάριο Κουλά. Ναι. Βεβαίω. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν. Και μουσική Γέννη Παπατσάρα. Μετά θα μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι, στο έχω κάπου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Και μετά λοιπόν έρχεται το Κόντρα στον Ήλιο. Το Κόντρα στον Ήλιο. Το 98, σωστά είναι οι πληροφορίες μου, έτσι. Βεβαίως. Του Παναγιώτη Μαρακάκη ήταν αυτή η δισκογραφία. Η δισκογραφία ήταν. Τα τραγούδια ήταν του Παναγιώτη. Και εσύ έπαιζες λίρα. Εγώ έπαιζα λίρα σε όλο το CD, ναι. Δεν τραγουδούσες εκεί? Όχι, τότε. Εκεί δεν τραγουδούσα, το φτιάξαμε μαζί με τον Παναγιώτη το CD. Τραγουδούσαν άλλοι καλύτερα. 98 λοιπόν. Από τότε μέχρι σήμερα πόσες δισκογραφικές δουλειές αριθμίσεις? Είναι, έχω άλλες τέσσερις. Mm-hmm. Επιγραμματικά τους τίτλους. Θυμάσαι? Φίλτρα, κόλλησε λίγο. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο που είπαμε, Κόντρα στον Ήλιο. Είναι μια ζωντανή που έχεις κάνει, έτσι? Όχι, είναι και το... Κοιτάξτε τα δες που κόλλησαν. Δεν πειράζει. Έλαξτε, κύριε. Δεν θυμάσαι, δεν θυμάται τον τίτλο του. Δεν πειράζει. Κάτι με τη νύχτα είναι, δεν είναι? Το Τι σου νύχτα ήταν το δεύτερο. Τι σου νύχτα. Το τρίτο CD. Κοίταξε τώρα. Δεν πειράζει. Άμα το θυμηθείς θα το πούμε στην πορεία. Πάμε παρακάτω. Όχι, είναι γραμμένα εδώ. Θα τα βρούμε. Είναι γραμμένα εδώ, ναι. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, το 99 και το 2000 συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 99 στο αρχαίο στάδιο Δελφών με το έργο Ορφέας, έτσι. Βεβαίως. Και το 2000 στο Ηρώδιο ανεβάστε τον Ερωτόκτο. Για πες μου λίγο πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Και στους Δελφούς ήταν πολύ μεγάλη παράσταση, γιατί ήταν πρώτη φορά που παίζονταν το συγκεκριμένο έργο στην Ελλάδα. Είχε mm-hmm. παίξει σε όλο τον κόσμο εκτός στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν όμως, ε? Και ήταν η πρώτη επίσημη. Και το άλλο ήταν δύο μεγάλες συναυλίες που γίνανε στο Ηρώδιο, με συμμετοχή από συμφωνική ορχήστρα, από πρόζα, από όπερα. Ήταν ο Φραγκούλης, ήταν η Δρυβάλα. Και δεν υπάρχει οπτικό υλικό στο YouTube? Στο YouTube όχι. Γιατί έψαξα να βρω, να κλέψω κάτι, να φέρω, να ακούσουμε, δεν υπάρχει. Ήταν μεγάλη παραγωγή. Τώρα δεν ξέρω τι. Αυτό το είχε δείξει η ΕΡΤ τότε. Στο αρχείο σου, εσύ, το προσωπικό σου αρχείο, έχεις αποσπάσματα? Αυτό το συγκεκριμένο όχι. Όχι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κρίμα όμως, ρε παιδί μου. Τι να πούμε, αν πάντως ακούει κάποιος και έχει. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Το έχεις ψάξει και δεν υπάρχει. Λοιπόν, κρίμα. Πάμε να ακούσουμε. Αυτό ήταν μεγάλη εμπειρία, γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό. Και σε τέτοιους χώρους, έτσι. Και σε τέτοιους χώρους. Λοιπόν, πόση μοναξιά κρύβε ένα δάκρυ. Όνειρα και στάκτη έχουν ψυχή. Πόση μοναξιά μέσα στο χειμώνα πέφτει μια σταγόνα, ψάχνει την αυγή. Η στίχη. Στίχη στη γράψη Έφη και μουσική Βαγγέλης Κονταράτος. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Είναι λοιπόν από το Δύσου Νύχτα, το ζήτημα. Το Δύσου Νύχτα. Πόση μοναξιά και επιστρέφουμε. Πόση μοναξιά κρύβει ένα δάκρυ. Όνειρα και στάκτη. Πόση μοναξιά μέσα στο χειμώνα πέφτει μια σταγόνα, ψάχνει την αυγή. Και έγινε στοιχειό και έχει μαρμαρώσει στο κορμί να δώσει λίγο από ζωή. Πόση μοναξιά δάκρυ, ψάχνω μια μάκρυ, μα δεν βρίσκω αρχή. Πόση μοναξιά κρύβει ένα δάκρυ, ψάχνω μια μάκρυ, μα δεν βρίσκω αρχή. Σ' αγαπώ, κρύψανε τα χείλη, στου Θεού την πύλη έχουν πια χαθεί. Και γύμα καπνός έχουν πια σαλαπάρει, όλα στο φεγγάρι για να βρουν φίλοι. Και γίνε στοιχειό και έχει μαραμαρώσει, δώσει λίγο από ζωή. Πόση μοναξιά
δάκρυ, ένα δάκρυ. Ψάχνω μια άκρη, μα βρίσκω αρχή. Τόση μοναξιά ακρίβει ένα δάκρυ. Ψάχνω μια άκρη, μα δεν βρίσκω αρχή. Λοιπόν, καλή εκπομπή μας, εύχεται ο Κώστας ο Λάμπος, τα χαιρετίσματά του έχεις από Αθήνα. Και να συνεχίσουμε έτσι με το πλούσιο βιογραφικό σου και θα πω. Η συμμετοχή σου στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας είναι δυναμική. Στο βιογραφικό σου, λοιπόν, διάβασα πολλές και σημαντικές καλλιτεχνικές σου παρεμβάσεις. Αναφέρω ενδεικτικά τις εκδηλώσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Φλόρινας για την προώθηση κριτικής μουσικής και χορού το 2002, το Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την προώθηση παραδοσιακού τραγουδιού, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φολκλόρ στην Ουγγαρία το 2003, τη συναυλία Αθέατες Μνήμες με τον Νίκο Ανδρουλάκη στα πλαίσια ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και της κριτικής ιστορίας, καθώς και τις προβολές των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Επίσης, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής στη Σικελία το 2005, το Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής στην Κύπρο το 2007 και άλλες πολλές εμφανίσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες κτλ. Δεν μου μένει λοιπόν παρά να σε ρωτήσω για σένα τι σημαίνει πολιτισμός, πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο και τι ενέργειες κάνεις ούτως ώστε να συμβάλλεις σημαντικά στην εξέλιξη του πολιτισμού. Ξέρεις, όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είπες είναι μία-μία ξεχωριστά. Μπορείς να πω για μία-μία ξεχωριστά. Ναι. Έχουν. Κάθε μια ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία βασικά. Αλλά όταν πας, ας πούμε, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία και παίζεις σε ένα θέατρο κατάμεστο και μόλις πας να παίξεις πεντοζάλι, βλέπεις ένα θέατρο να σύεται. Είναι τρομερό μόνο συνέστημα. Μόνο με την. Και που στο λέω τώρα, μου σηκώνει τρίχα, είναι τρομερό συνέστημα. Όσον αφορά τον πολιτισμό, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο. Έχει πολλές μεριές. Πολιτισμός είναι από εκεί που τα αρχινάμε βασικά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θέλω να δώσω πολιτισμό από τα παιδάκια, αυτά που είπαμε προηγούμενος για μαθητές, από εκεί τον αρχινάς και δίνεις πολιτισμό. Από το χώρο διδασκαλία, από τους συλλόγους. Μάλιστα. Πολιτισμό που τον έχουμε ήδη μέσα στα σπίτια μας, εμείς οι ίδιοι. Ο πολιτισμός λοιπόν για σένα είναι η παιδεία, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Η παιδεία και μεγάλο, η παιδεία. Μεγάλο. Για μένα. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να έχει πολιτισμό μέσα του, να εκπέμπει πολιτισμό μέσα του και να είναι και αμόρφωτος όμως. Γίνεται και αυτό. Δεν έχει να κάνει. Γιατί ο πολιτισμός ναι, μεν έχει σχέση με την παιδεία, αλλά έχει σχέση και με το. Λέω εγώ με τους μαθητές μου τώρα που λες. Ναι. Ας πούμε, μετά από καιρό βέβαια, επειδή το κάνω 24 χρόνια αυτό, προσπαθώ να τους βάλω στο πνεύμα ότι πρέπει να κάνω και μουσική. Να γράφουν δηλαδή, μουσική. Όχι, να κάνουν μουσική, να κάνουν θεωρίες, να σπουδάσουν τη μουσική. Να σπουδάσουν τη μουσική. Η μουσική δεν είναι μόνο πρώτος ιρτός. Ναι, βέβαια. Είναι βέβαια. Και ο πρώτος ιρτός, αλλά είναι και όλα τα. Και όλα αυτά και που έπονται του πρώτου. Και αυτό συνεπάγεται και με την παιδεία που λέγαμε. Και συνεπάγεται και με κάτι άλλο. Με ένα ηλεκτρονικό δίο. Θα πω εγώ. Έτσι. Γιατί και αυτό συνέχεια του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι και αυτό που έχεις κάνει. Σαφώς είναι πολιτισμός. Για μίλησέ μου λίγο για το ηλεκτρονικό δίο. Το musicpath.gr είναι το πρώτο ηλεκτρονικό δίο στην Ελλάδα. Υπάρχουν αμέσως στον μετά, κόσμο, είπες. Στον κόσμο υπάρχουν, ναι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το τολμήσαμε. Πριν, είμαστε τώρα 7 μήνες στον αέρα. Προς το παρόν έχει μόνο λίρα. Και προσεχώς έρχεται λαούτο, μπουζούκι, βιολί, κιθάρες
και οτιδήποτε όργανο έχει να κάνει και με την, βασικά με την ελληνική μουσική. Όταν ακούει τώρα ο άλλος ηλεκτρονικό οδείο, ίσως να μην μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς σημαίνει. Θέλω να μου εξηγήσεις όσο πιο απλά μπορείς, τι ακριβώς κάνουν εκεί. Στο ηλεκτρονικό οδείο αυτό που κάνουμε τι είναι, έχουμε ένα στούντιο με κάμερες, με φώτα, με υπολογιστή, όλα τα πάντα. Ό,τι έχει ένα κινηματογραφικό στούντιο. Ναι. Το οποίο ας πούμε γίνεται τα πλάνα, γίνεται, δεν είναι live streaming, δεν κάνουμε εκείνη την ώρα μάθημα. Απλά εσύ το site, τη συνδρομή σου την έχει πληρώσει για όλο τον χρόνο. Το οποίο ό,τι ώρα θες μπαίνεις, ό,τι ώρα θες βγαίνεις, όση ώρα θες κάθεσαι. Και είναι τα μαθήματα, δεν μαγνητοσκοπημένα, βιντεοσκοπημένα. Με δικάμερα, τρικάμερα. Πρέπει να έχει όμως κάποιος μια μικρή ιδέα για να μπορεί να συμμετέχει ή μπορεί και να σταματήσει εντελώς. Θεωρώ, επειδή αυτό το κάνω σου πω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχω μια τεράστια εμπειρία, ότι είναι εύκολο. Λοιπόν, είναι εύκολο γιατί, είναι πολύ ψαγμένο και έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Να μπει να δει και με εγώ σου έλεγα πριν ότι δεν έχω ιδέα από μουσική, δεν έχω καθόλου δεν έχω ιδέα από μουσική. Εκεί θα μάθεις. Εκεί θα πω να μάθω. Εάν λοιπόν καταφέρω και μάθω, εγώ θα μάθω να σου κόβω. Θα μου πει τι όργανο σε αρέσει να το βάλω, βέβαια. Θα σου βάλω και μπουζούκι. Μπουζούκι θα βάλουμε τώρα. Λοιπόν. Είναι ωραίο είναι γιατί εκεί πέρα, α πούμε, έχουμε μαθητές από Βόρεια Ελλάδα, από Ρόδο, από Κο, από Γερμανία, από Αμερική, από Καναδά. Και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στο χώρο. Είμαστε, ας πούμε, μόλις 7 μήνες. Που ελέγχεις τις επισκέψεις σου, αν κάνουν τα μαθήματά τους και αυτό. Μπράβο, Ερίκα, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εγώ μπορώ να δω και πόσες φορές έχει δει το μάθημα το συγκεκριμένο και πόσα λεπτά έχει κάτι στο κάθε τραγούδι. Α. Και έχω ένα. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο, ας πούμε, μπορώ να σου στείλω ένα email εσένα να ρωτήσω γιατί, ας πούμε, έφυγες από εκεί και πήγες εκεί τόσο γρήγορα. Ναι. Μπορεί να τον έχεις επικοινωνία σαν, δηλαδή, με το μαθητή, με τον εργάζοντα μαθητή. Υπάρχει, ας πούμε, όταν μόλις μας κάνει μια ερώτηση στο mail. Ναι. Το απαντάει κάποιος αμέσως. Είναι επιτόπια απάντηση. Ωραία. Υπάρχουν. Βεβαίως μπορώ να δω, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, αν σου στείλει τώρα που μιλάμε, ένα σύνδεσμο. Τώρα δεν μπορώ γιατί κάνουμε εκπομπή. Θα το δει στο διάλειμμα, απλώ χαρά έχει τη δυνατότητα να πει να το δει αμέσως. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, για ξαναπες πώς θα μπουν στο YouTube. Πώς Music Path. Στο Google πετάμε. Musicpath.gr. Μουσικό μονοπάτι, δηλαδή. Ωραία, λοιπόν. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πρωτοπόρο και σε αυτό. Και τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σου λέω τίτλους τραγουδιών σου και εσύ θα μου λες μια μικρή ιστορία. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Ξέρετε. Και πάμε πάλι σε αυτό που σχολιάσαμε πριν. Μπροστά στο γέλιο σου θεά, λοιπόν. Για πες μου τώρα. Αυτό το στίχο μου τη είχε γράψει ο Νεκτάριος Σκουλάς και τη μουσική είναι του Γιάννη του Παπατσαρά, του θείου μου. Και ήταν για το πρώτο φεστιβάλ κριτικής μουσικής που έγινε στο Παλάς το 92 στην Αθήνα. Αφιερωμένο στο Κώστα Μουντάκη. Ναι. Ήταν αυτό. Και τι ήταν. Μεγάλη εμπειρία. Διαγωνισμός ήταν και είχε προκριθεί αυτό το τραγούδι, πήρε κάποια θέση. Ήταν στην τελική δεκάδα. Ωραία, μια χαρά. Θυμάσαι λίγο τους στίχους ή δεν μπροστά στο γέλιο σου θεά, πάντοτε ταξιδεύω. Παίρνω κουράγιο και μπορώ τη μοίρα να ξεφεύγω. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Νεκτάριο Σκουλέλη που μας ακούει. Και πάμε στο δεύτερο τραγούδι, Ψυχομαχό. Αυτό τώρα είναι. Είχε λίγο πόνο. Είχε πόνο. Αυτό σε ποιο CD ήταν? Αυτό είναι από το «Μου φτάνει ότι μ' αγαπάς», από ένα live που έχει κυκλοφορήσει. Κλαίνε και οι άντρες. Εδώ είναι ένα τραγούδι που είχαμε κάνει με τον Κώστα του Σταυρουλιδάκη για μια συνεργασία που είχαμε για 5 χρόνια και δισκογραφικά. Γιατί έχουμε κάνει και μια δισκογραφία που λέγεται «Γοργόνα 2006». Και αυτό το τραγούδι το είχαμε κάνει σαν πρόμο περισσότερο. Ένα μεμονωμένο τραγούδι που κυκλοφόρησε μόνο στο YouTube. Κλαίνε και οι άντρες. Κλαίνε, λέει. Πάρα πολύ. Το επόμενο τραγούδι είναι «Μου φτάνει ότι μ' αγαπάς». Εκεί τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Είναι από το μόνιμο CD, το live που λέγαμε. Και ας ζήσε ξένα χέρια. Μάλιστα. Κάνω τον πόνο μου χαρά. Από πού είναι αυτό? Αυτό είναι από το τελευταίο CD, πριν σε γνωρίσω, το οποίο CD, να πούμε ότι κυκλοφόρησε μόνο στο διαδίκτυο. Μόνο διαδίκτυο. Και εδώ πέρα πρωτοτυπήσαμε τότε. Είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε στην Ελλάδα. Ωραία. Το οποίο έμπαινε και το κατέβασε. Τώρα δεν κατεβαίνει. Τώρα δεν κατεβαίνει, το διαπίστωσα. Γιατί? Ναι. Γιατί θα κάνουμε το καινούριο. Το ετοιμάζουμε το καινούριο και θα. Δεν πειράζει, άστο να κατεβαίνει και αυτό. Τι ολοκλήρωση. Μα και αυτό το τραγούδι στο YouTube υπάρχει. Όλα τα τραγούδια υπάρχουν. Απλά και αυτά θα γίνουν όλα και σε CD μετά. Και σε CD. Κανονικά. Και το τελευταίο δεν είναι τραγούδι, είναι τίτλο. Είναι τίτλο ενό CD που λέγεται Πώ αλλιώ να σα το πω. Τη Στελίνα Κονιτοπούλου. Ναι, είναι και άλλε. Αυτό είναι σαν συμμετοχή. Εκεί είχα παίξει κάποια κομμάτια εγώ. Στα κομμάτια αυτά. Αλλά έχω κάνει πάρα πολλές συμμετοχές. Πες μου λίγο μερικές συμμετοχές που έχεις. Κάνει συμμετοχές
με τον Νίκο Αδουλάκη που είμαστε επί 10 χρόνια συνεργάτες. Και με τον Νίκο έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Γύρισε όλη την Ευρώπη, όλη την Ελλάδα. Πολύ καλό καλλιτέχνη ο Νίκο Αδουλάκη. Είναι σοβαρό. Και από το Αυδού, το ξέρει. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ φίλοι και τόσα χρόνια συνεργάτες. Με το Σταυρουλιδάκι μου είπε πριν. Μπορεί να με το Μανουσέλη. Ο Μανουσέλης είναι, δεν ξέρω αν σου έρθει στο μυαλό, τότε είχε κάνει ο Ταλάτινο Νταλάρας, ναι, το 1900 τόσο. Ήταν αυτός που ήταν, αυτό παίζανε, ήταν η μόνη στην Ελλάδα που παίζανε Λάτιν. Και η συμμετοχή που έχεις εσύ στο εγώ δικό του. Έκανε ένα δίσκο λοιπόν αυτός μαζί με τη γυναίκα του, σε έντεχνη πάλι βάση, το οποίο είχα παίξει εγώ όλα τα κομμάτια. Έχεις τραγουδήσει είναι πολλά. Είναι φοβερή, αυτός ήταν σαν μηνικό καράβι λεγόταν ο δίσκος. Φοβερή δουλειά. Γενικά θεωρώ, πιστεύω ότι. Είδα. Λαϊκά θα τραγουδούσε. Λαϊκά, λαϊκά όμως. Λαϊκά, λαϊκά. Όχι, μάλλον δεν το έχω. Όχι, δεν το έχεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή θα πω κάποια τραγούδια, θα πω. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να το κάνω αυτό επί τούτου, όχι. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Μ' αρέσουν λοιπόν... όμως. Ναι, θα τα ακούσω. Όχι, γενικά ακούω όλες τις μουσικές. Οπότε κάποια στιγμή δεν αποκλείεται να σε δούμε έτσι ένα. Αποκλείεται. Μπορεί. Αποκλείεται. Λοιπόν, χωρίσαμε και δεν μπορώ στιγμή να ξεγελάσω. Τη μοναξιά και με το νου να έρθω να σ' αγκαλιάσω. Στίχη του Βαγγέλη Ταξιδευτή, μουσική του Μιχάλη Σταυρουλάκη. Του Μιχάλη του Λαοτιέρη είναι αυτό. Καταπληκτικό είναι ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης. Μιχάλη, τον είχα εγώ από την πρώτη γυμνασίου μαζί μου. Σοβαρά. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε να ακούσουμε Χωρίσαμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Crete FM στους 100,3 παρέα με τον Διονύση Κρουνιλάκη. Πέρασε κιόλας μία ώρα, όχι μία ώρα, 45 λεπτά που είμαστε παρέα. Έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας γιατί έχουμε να πούμε και πάρα πάρα πολλά. Και Διονύση, θέλω να σε πάω στο 2000.
5 σε πάω τώρα. Μουσική παράσταση Τάλος. Για πες μου, έδισες την παράσταση με μουσική δική σου ή με... Και δικά μου κάποια μέρη και άλλα θέματα. Είχες αναλάβει... Και είχα αναλάβει τη μουσική επιμέλεια. Και για πες μου πού έγινε αυτό. Αυτό ήταν παραγγελία το έργο από το Δήμο Κουλούκονα. Πού είναι αυτό? Στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, ωραία. Και αυτό υπάρχει έτσι υλικό, έχεις κρατήσει τίποτα? Γιατί δεν κρατάς, γιατί δεν τα βιντεοσκοπείς αυτά τα... Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και μαζεύουμε φωτογραφίες. Ναι. Φαντάζομαι ότι φωτογραφίες. Ναι. Δεν το είχα έτσι το θέμα. Κακός βέβαια. Κακός γιατί βέβαια, δεν ξέρω αν γίνονται. Ναι, αλλά μετά, μετά μπήκε στη ζωή μας τόσο έντονα τα το Facebook, ίντερνετ, τα ίντερνετ. Τα... Και όλα αυτά. Ωραία. Μέχρι να έρθει λοιπόν η αποδοχή στην αρχή της καριέρας σου, αντιμετώπισες δυσκολίες? Κοίταξε. Όταν ανέβηκα στην Αθήνα, ζωρίστηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν είχα φίλους, δεν γνωρίζω άνθρωπο γεννημένο. Μόνο το ξαδέρφια μου. Mm-hmm. Ήταν λίγο δύσκολα. Αλλά η δύναμη, το πάθος και η θέληση ενός ανθρώπου είναι μεγάλη. Και... Τα κατάφερες. Θέλω να πιστεύω ότι τα κατάφερε. Ναι. Τα έχεις καταφέρει. Απλά θέλει αγώνα. Αν αγαπάς κάτι και το αγαπάς και το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Θα το κάνεις. Ό,τι και να γίνει. Ναι, δεν υπάρχουν όρια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν όρια. Θα αλλάζει είναι... κάτι. Όχι, δεν θα αλλάζει απολύτως τίποτα. Δεν έχεις μετανιώσει για κάτι. Μπορώ να σου πω ότι για κάποια πράγματα εντελώς προσωπικά μπορεί να έχω μετανιώσει, αλλά στα θέματα της δουλειάς μου και το... Όχι, γιατί όχι. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει μουσική παιδεία στο σύνολο των νέων καλλιτεχνών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στο παίξιμο, στο τραγούδι, στο στίχο, στη μουσική, παντού. Πρόσεξε να δεις. Η μουσική μας γενικά έχει τρομερή εξέλιξη. Τι εννοώ? Ας πούμε, έχουμε... επιτυχίες. Γράφετε δισκογραφία. Στα μαγαζιά μας, άμα πας είτε στην Αθήνα είτε στην Κρήτη, το 90% είναι νεολαία. Ναι. Δηλαδή στα κριτικά μαγαζιά, άμα είτε πας σε ένα κλαμπ είτε πας σε ένα κριτικό μαγαζί, είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, σου κάνω μια παρένθεση, ότι οι περισσότεροι νέοι αντιμετωπίζουν όμως και την κριτική μουσική και τη λαϊκή μουσική που ακούνε με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Θα σου πω τώρα. Λοιπόν. Τα παιδιά, όλα τα νέα παιδιά. Όλες οι νέες γενιές έχουν πάει σε οδεία. Οι καλλιτέχνες δεν τώρα. Ναι, βεβαίως. Όλο αυτό ανεβάζει λοιπόν και το επίπεδο. Ανεβάζει την εξέλιξη. Και γράφουν και μουσική πολύ. Γράφουν μουσική. Θεωρώ ότι, λέει, παράδειγμα, ας πούμε, το Λαούτο έχει ανέβει πάρα πολύ. Ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα. Πάρα ναι. πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, το Λαούτο, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι όπως το Μπουζούκι. Γιατί το Μπουζούκι, η εξέλιξη του Μπουζούκι είναι τρελή, ας πούμε. Είναι ένα δικημένο όργανο το Λαούτο όμως. Δεν νομίζω. Τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω καθόλου. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Και ποτέ δεν ήταν ένα δικημένο. Γιατί πάντα λέγανε ο Μπασαδόρος, ο Λαγουτιέρης. Μα δεν είχες καλό Λαγουτιέρη, μπορείς να κάνεις πράγμα. Ναι, ξέρεις τι. Απλά οι άνθρωποι τότε δεν είχαν σπουδάσει να βάλουν τα σωστά κόρτα. Παίζανε αυτά τα μπάσα που λέγαμε. Αλλά και αυτά τα μπάσα, όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Τώρα καταλαβαίνεις τι αξία είχαν. Λοιπόν, ένας Λαουτιέρης, καλός Λαουτιέρης, νέος, δεν θα σου πω το όνομα, μου είπε στη συνέντευξη που του έκανα ότι το βασικό όργανο της Κρήτης κανονικά πρέπει να είναι το Λαούτο. Και όχι η λύρα. Γιατί λέει ότι με το Λαούτο μπορεί να βγει ένα γλέντι μόνο του. Με τη λύρα δεν γίνεται. Πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς? Δεν έχει διαφωνώ. Και ο Μελεσανάκης το έχει πει αυτό. Εγώ διαφωνώ. Εσύ διαφωνείς. Μπορεί να παίξει με τη λύρα. Τι να πει αυτό τώρα. Μπορεί να βγάλει όργανο η λύρα μόνη της, γιατί λέει το Λαούτο έχει τα κόρτα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω τώρα. Αυτά θυμάμαι τι μου είπε, έτσι. Δεν ξέρω τι σου λέω. Τώρα είναι σχετικά πράγματα. Δεν είναι απόψη αυτά βασικά. Εντάξει, εγώ δεν τη στέλνω αυτή την άποψη. Μάλιστα. Βρίσκεσαι σε ένα χώρο που τραβάει σε ένα θέμα είναι ότι αυτά τα δύο όργανα. Ναι. Είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι. Είναι ζυγιά. Τα οποία μόνα του, από μόνα του, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κανονικά. Και παλιά που είχαν το δεύτερο Λαούτο και έπαιζε τα μπάσα, δεν το είχαν τυχαία. Ναι. Εμείς πήγαμε και τα κάναμε με τα χάρια. Γιατί τώρα δεν έχουν δύο λαούτα? Δύο λαούτα έχουν και τώρα. Δεν έχουμε δύο λαούτα μόνο. Αλλά έχουν εμπλουτίσει, έχουν βάλει. Ναι. Και κιθάρες έχουν και διάφορα. Αλλά το δεύτερο λαούτο είχε την ομορφιά του. Είχε αυτό που έπρεπε να έχει. Εσύ δηλαδή είσαι της άποψης ότι έπρεπε να είναι μία γύρα δύο λαούτα? Εγώ τώρα που σου μιλάω. Ναι. Εγώ έχω κάνει. Αν παρατηρήσει τις δισκογραφίες μου, είναι όλες. Έχουν παρέξενες ενορχιστρώσεις. Γιατί εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια στον έντεχνο, εντός παρευθέσεως έντεχνος. Γιατί πιο έντεχνο από αυτό που κάνουμε εμείς να παίζουμε, ναι. Ας πούμε, Αλυβιζότη. Δεν υπάρχει πιο έντεχνο, αλλά τέλος πάντων. Έχουν μπερδευτεί λίγο οι έννοιες.
Δεν υπάρχει τίποτα έντεχνο, έτσι. Μα, πιστεύω ότι έντεχνο λένε ότι δεν χορεύεται. Ότι δεν χορεύεται, εντάξει, και είναι κάπως ακουστικό. Εντάξει, εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο. Mm. Έχω παίξει όλες τις μουσικές σκηνές της Αθήνας. Έχω παίξει σε πολλές συναυλίες. Δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα. Ας πούμε, είναι έντεχνος ο Α και δεν είναι έντεχνος, ας πούμε, ο Β που παίζει, ας πούμε, λαού το 8 ώρες. Μάλιστα. Και τραγουδάει μόνος του ένας λιράρης όλο το γλέντι. Έτσι. Και παίζει αρσενά το γλέντι από τις 10 ώρες και τελειώνει σε 7 το πρωί. Δηλαδή, άμα δεν είναι αυτός έντεχνος, ποιος είναι? Ποιος είναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, στο χώρο σου, λοιπόν, ο χώρος που βρίσκεσαι. Να σου ολοκληρώσω όμως αυτό ναι. Σύμφωνα με το σκεπτικό μου τώρα, λοιπόν, στα 44 μου. Εγώ θα προτιμούσα να είχα δύο λαούτα. Δύο λαούτα. Ναι. Που οι δισκογραφίες μου, άμα δεις, είναι πολύ. Ας πούμε, οι ενορχιστρώσεις είναι πολύ παράξενες. Έχω βάλει πάρα πολλά όργανα. Και οι κριτικές ορχήστρες είναι με πολλά όργανα. Και στα γλέντια είναι πλέον με πολλά όργανα. Ναι. Τα πολλά όργανα είναι καλό όταν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς. Mm-hmm. Όταν δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείς. Πρέπει να παίζεις με λαούτο. Κοίτα να δεις, μία λίρα και δύο λαούτα πιστεύω και εγώ ότι και σαν εικόνα σου φέρνει πιο πολύ στο μυαλό σου. Έτσι, έχουμε κάνει και... μόνοι μας πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν. Μοναχή μας τα έχουμε κάνει. Έτσι. Ο χώρος σου, λοιπόν, τραβάει σε υπερβολικό βαθμό τα φώτα της δημοσιότητας. Θέλω να μου πεις τι είναι ψεύτικο σε αυτόν και τι αληθινό. Το ψεύτικο, οτιδήποτε δουλειά και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, είναι ψεύτικο. Το δίθεν είναι δίθεν. Όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, ας το πούμε δουλειά, γιατί. Εγώ δεν το έλεγα δουλειά. Γιατί είναι ψυχαγωγία και μετά τι κάνεις. Είσαι τυχερός. Δηλαδή, εγώ νιώθω τον εαυτό μου ευλογημένο, πραγματικά ευλογημένο που κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που αγαπώ, αυτό που ξέρω μόνο, αυτό που ξέρω να κάνω. Δεν έχω μάθει τίποτα άλλο στη ζωή μου να κάνω. Καλός ή κακός, αυτό ξέρω να κάνω. Και ζω από αυτό το πράγμα. Και αν κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει επάγγελμα, τι θα έκανες? Δεν φοβάμαι τίποτα στη ζωή μου. Για οποιοδήποτε λόγο. Δεν φοβάμαι τίποτα. Άμα χρειαστεί και φτάσω σε ένα σημείο να τα αλλάξω, τα αλλάξω. Μάλιστα. Απλά. Είναι ευτυχία να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Αυτό που... Ναι, είσαι τυχερός. Είσαι από τους τυχερούς, λοιπόν, που έχεις κάνει. Κάνεις αυτό που σου αρέσει. Το χόμπι σου, επάγγελμα, έτσι. Έτσι είναι. Πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης έχει κοινωνική ευθύνη απέναντι στο κοινό που τον παρακολουθεί? Δηλαδή, ο τρόπος που ζει, που φέρεται, πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτός για να μην αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή. Κατάλαβες? Ναι, την κατάλαβα την ερώτηση, αλλά θα σου πω το εξής. Το τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν αφορά. Όχι, όταν βγαίνει όμως προς τα έξω. Όχι, βεβαίως. Γιατί τι να φοράει όταν. Αν εσύ δεν είσαι καλό. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Ναι, αν ανεβαίνεις στο πάλκο και πίνεις 5 μπουκάλια ουίσκι για να βγάλεις το γλέντι σου, λέω τώρα εγώ. Εγώ δεν το κάνω αυτό βασικά. Το παιδί που σε βλέπει από κάτω δεν το μείνει και αυτό. Εκεί θέλω τώρα να σου πω ότι όταν έχεις παιδιά και γαλουχείς χαρακτήρες, όπως έχω εγώ, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Τότε αν είμαι τώρα εγώ τι είμαι στην προσωπική μου ζωή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά. Ναι. Και δίνεις γραμμή, γιατί στα παιδιά είσαι το πρότυπό τους, είσαι ο άνθρωπός τους. Και στους θαυμαστές, ρε παιδί μου, σε αυτούς που σε ακολουθούν, δεν είσαι πρότυπο, δεν θεωρείς ότι. Όχι εσύ συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης. Βεβαίως, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να. Λέει, είναι κάποιοι χαρακτήρες που είναι έτσι. Δεν μπορεί να του πει είναι εμείς έτσι, αφού έτσι είναι ο άνθρωπος να κάνει. Όποιος θέλει τον αποδέχεται, όπως θέλει τον αποδέχεται. Εγώ αντιδρώ σε αυτούς που έχουν παιδιά. Ναι. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν μαθητές, σε αυτούς που γαλούν. Όταν μου έρθει με ένα παιδί 10 χρονών και 9 χρονών, του δίνω χαρακτήρα, του δίνω γραμμή. Ναι. Του δίνω πρότυπο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έρθει σε ένα μαγαζί που παίζω εγώ, γιατί στα μαγαζιά που παίζω εγώ, είναι λογικό κάθε φορά να έρχονται και μαθητές μου. Βέβαια. Γιατί έχω μαθητές από 7 χρονών, 8 μέχρι 55. Άρα έχω όλη την γκάμα. Ναι. Όταν λοιπόν βγουν και δουν το δάσκαλό τους, να είναι. Εκτός αυτού. Ναι, ξεφεύγεις μετά λίγο. Πρέπει να υπάρχουν. Όσον αφορά σαν καλλιτέχνη που κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά, τότε εσύ δεν μπορώ να σου πω εγώ. Καθένας είναι. Άλλοι τον αποδέχονται, άλλοι δεν τον αποδέχονται. Και δεν είναι όλοι καλλιτέχνες πρώτοι πακέτος, μην τα σου πούμε. Οι παλιοί καλλιτέχνες υποστηρίζαν πάρα πολύ την εμφάνιση που έχει ο καλλιτέχνης στο πάλκο. Την εμφάνιση, τον ντύσιμό του, το στήσιμό του. Και πιστεύαν, έτσι με πολλούς που έχω συζητήσει, ότι είναι το βασικό, ένα από τα πιο βασικά, πόσο στο ποτρατό στήσιμο του καλλιτέχνη στο πάλκο προς το κοινό του. Εσύ συμφωνείς με αυτό, πιστεύεις? Περίμενε να σου πω. Θα έβγαινες να παίξεις, παιδί μου, με ένα τζιν και ένα μπλουζάκι, από αυτά τα τεθέντη που λένε, τα καινούρια, ή θα ήθελες να βγεις με το κουστούμι ή με μια γραβάτα πώς βγαίνανε παλιότερα σε ένα γλέντι? Αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί έχει κρυθεί πολύ και λογοκριθεί το ντύσιμο των καλλιτεχνών. Ναι, το τζιν δεν νομίζω ότι είναι κακό. Όχι. Ούτε το τισεράκι είναι κακό. Ένα συνδυασμό ωραίο, αλλά δεν μπορεί να πα.
ας πούμε, σε ένα γάμο και να μου εμφανίζεται να το ρωτήσε. Σε αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Το σωστό ποιο είναι τώρα. Είναι όπως ο αστυνομικός που θα πάει στη δουλειά του και θα βάλει τη στολή του. Ναι. Ο πυροσβέστης θα βάλει τη στολή του. Το ίδιο ο καλλιτέχνης. Πρέπει να είναι ευπρεπώς. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ποιημένος, μπανιαρισμένος, σενιαρισμένος. Η γνώμη σου. Και που συμπίπτει και με πολλών άλλων. Μουσική ανάσα τώρα. Πού να το κρύψω το όνειρο, η μοίρα να μην ξέρει. Τον τόπο και δραματική κατάληξη να φέρει. Μουσική Διονύση Κρουνλάκης φυσικά. Στίχη Γιώργος Πανδυδάκης. Ποιος τόπος είναι από Χαρές, είναι από την τελευταία. Είναι από το πριν σε γνωρίσω. Από το πριν σε γνωρίσω, από το τελευταίο CD που είπαμε ότι κυκλοφορεί διαδικτυακά. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Ποιος τόπος είναι από Χαρές, ποιος τόπος είναι από Χαρές. Ποιος τόπος είναι από Χαρές, χτισμένος κι από γέλια. Αμάν, αμάν, χτισμένος κι από γέλια. Να πάω και να πάω και του όνειρου μου. Να πάω και να πάω και το όνειρου. Το όνειρο μου να χτίσω τα θεμέλια. Ποιος τόπος είναι από Χαρές, χτισμένος κι από γέλια. Πού να το κρύψω το όνειρο. Πού να το κρύψω το όνειρο. Πού να το κρύψω το όνειρο που η μοίρα να μην ξέρει. Πού να το κρύψω το όνειρο η μοίρα να μην ξέρει. Και δραματική, αϊτέ σαμά το τόπο και δραματική. Το τόπο και δραματική κατάληξη να φέρει. Πού να το κρύψω το όνειρο η μοίρα να μην ξέρει. Δραματική κατάληξη να φέρει. Thank you.
που ακούγαμε, τι ήταν αυτό που ακούγαμε? Το Σύνομα Λευζώτης από το Ντίσου Νύχτα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Το κάναμε εμείς χαλί εδώ χαλί. Πέρα. Το λοιπόν, συγκεκριμένο το έχουν βάλει πολλές εκπομπές. Βέβαια, το έχω ξανακούσει, αλλά δεν ήξερα. Είδες τώρα το προχθές που κοιτούσα τη δισκογραφία στο εθνικό σου. Λοιπόν, διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Παντελή τον Ελεφαντινό. Δεν μπορεί λέει, να μας ακούσει από το ίντερνετ και γράφει λέει off air. Ναι, δεν μπορείς να μας ακούσει, Παντελή, από το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε ίντερνετ ακόμα. Ίσως μέχρι την Πέμπτη, την άλλη Τρίτο πολύ θα το έχουμε σίγουρα. Μπορείς να μας ακούσει όμως από το 100. Από αύριο θα το έχουμε το ίντερνετ. Από αύριο λοιπόν θα έχουμε ίντερνετ. Προς το παρόν, μόνο από το ραδιόφωνο σε 100,3. Μπορείτε να μας ακούσετε και να πω ότι η εκπομπή θα ανέβει στο διαδίκτυο μέχρι αύριο το πρωί. Οπότε όσοι θέλετε να ακούσετε διαδικτυακά θα ακούσετε μέσω YouTube. Είδες ωραία που είναι η τεχνολογία. Έτσι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Διονύση, που μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρονικά περιοδικά, μουσικά, έντυπα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, βλέπεις να βοηθούν τα νέα ονόματα ή τελικά πρέπει να έχει κάποιος έτσι μέσον για να μπορέσει να επιβιώσει? Στα μεγάλα κανάλια και όλα αυτά είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις. Άκρη, να έχεις καλωδόντι. Πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι του στην τσέπη ένας καλλιτέχνης για να κυκλοφορήσει μια δισκογραφική δουλειά σήμερα? Στη σημερινή εποχή θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ εύκολο. Εύκολο το θεωρείς? Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Να βάλει CD, ναι, όχι διαδικτυακά. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Γιατί περισσότεροι έχουν ένα home studio με σπίτι τους. Ναι. Κάθε και γράφει το μόνο. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν. Όσοι δεν έχουν, θέλει. Εντάξει, δεν θέλει. Δεν είναι. Παλιά ήταν μεγάλο το κοστολόγιο, τώρα δεν είναι. Ναι. Απλά τώρα δεν υπάρχει αγορά για να το κάνεις. Για να το κάνεις και προτιμάνε να ανεβάζουν το. Τώρα που υπάρχει, που είναι εύκολη λύση, δεν έχεις την κατάλληλη ζήτηση. Μάλιστα. Γιατί το YouTube και το. Γενικά. Τα social media. Ναι, οτιδήποτε ανεβάζεις. Εντάξει. Έχουν απήχηση όμως. Πώς δεν έχουν απήχηση? Και να σου πω κάτι. Έχει τα κακά του, αλλά έχει και τα καλά του. Πολλά νέα παιδιά έχουν γνωρίσει την κριτική μουσική μέσω του YouTube που δεν την είχαν και σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Έτσι δεν είναι? Ακούει κόσμος τώρα. Ναι. Βλέπει κόσμος. Εσένα πώς σου έχουν φερθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Έχεις, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Και στην Αθήνα? Και στην Αθήνα, ναι. Κάνετε εκπομπές? Ναι. Και στα ραδιόφωνα? Υπάρχει και στην τηλεόραση? Ναι. Υπάρχουν καλά ραδιόφωνα. Υπάρχουν. Γενικά δεν έχω παράπονα. Ωραία. Και στην τηλεόραση έχω κάνει πολλές εκπομπές. Και... Είσαι από τα αγαπημένα παιδιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είσαι. Θεωρώ ότι. Σου είπα, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις καλά. Πρέπει να αγαπάς τη δουλειά σου. Να αγαπάς τη δουλειά σου για να σε αγαπάει και αυτή. Έτσι είναι. Το πάντρεμα της ελληνικής μουσικής και των ήχων που δημιουργούνται. Τι σημαίνει για σένα όταν γράφεις μουσική? Δηλαδή, η κριτική μουσική θα μπορούσε να ενωθεί με την υπηρετική μουσική, ας πούμε, και να βγει ένας καινούριος? Ναι, αυτό σου λέω. Το έχεις κάνει? Όχι. Είναι όμως στα πρότυπα να γίνει κάτι τέτοιο. Και θεωρώ πάντα όλες αυτές τις ζεύξεις βγάλανε καλό αποτέλεσμα. Και είναι παράδοση, έτσι. Δεν ξεφεύγουμε από την παράδοση, γιατί είναι και τα δύο. Αν δεις στο YouTube, θα δεις, είχαμε παίξει με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Με τον Χρήστο Παπαδόπουλο βασικά συνεργαζόμαστε. Και γινόταν στο θέατρο, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, μια εκδήλωση για τον Μπουζούκι. Ναι. Υπάρχει το βιντεάκι στο YouTube. Στο YouTube και παίζω εγώ κριτική λίρα. Ο Κώστας ο Αγέρης, το παιδί που πήρε το Voice φέτος, και ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Τρία διαφορετικά σολιστικά όργανα. Μπουζούκι, κριτική λίρα, ποντιακή λίρα. Πάρα πολύ όμορφο θα είναι αυτό. Ένα σύμπλεγμα, να το βάλει το δεις γιατί αξίζει ναι, τον ναι, κόπο. Το ένα σύμπλεγμα, ένα μουσικό θέμα 8 λεπτών που παίζεται από τα τρία διαφορετικά. Διαφορετικά όργανα της Ελλάδας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πριν σε γνωρίσω που λέει: Δώσε μου να πιω του έρωτα το δάκρυ, δώσε μου να πιω τα θάνατο νερό. Ποτέ να μην ξεχάσω πως ήσουν εκείνη που στη ζωή μου έφερε νόημα και σκοπό. Η στίχη είναι της Εφης Εφη. Δεν έχουμε πειθητό. Όχι, δεν έχουμε μόνο. Και Σπύρος συν Νικολάου. Ναι, είναι μαζί έχουν γράψει τους στίχους. Ωραία, μουσική δική σου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Πριν σε γνωρίσω και επιστρέφουμε. Πριν σε γνωρίσω, το κορμί σου ήταν δικό μου. Πριν σε φιλήσω, σου είχα δώσει το φιλί. Ίσως να ήρθα σαν βροχή στο όνειρό σου
και σου είπα κάποτε θα υπάρξουμε μαζί. Δώσε μου να πιω του έρωτα το δάκρυ. Δώσε μου να πιω το αθάνατο νερό. Ποτέ να μην ξεχάσω πως ήσουνα εκείνη που στη ζωή μου έφερε νόημα και σκοπό. Τώρα ανάμνηση η σκέψη σου καρδιά μου. Παράπονο στα μάτια η φυγή. Εσύ για πάντα θα γυρνάς στα όνειρά μου και εγώ θα ψάχνω να γυρίσεις αφορμή. Διονύσης Κορνιλάκης, νέο CD. Χωρίσαμε, χωρίσαμε και δεν μπορώ. Κατεβάστε το τώρα δωρεάν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.dkornilakis.gr. Χωρίσαμε και δεν μπορώ, στιγμή να ξεγελάσω. Αχ, η αγάπη μου, στιγμή να ξεγελάσω. Και επιστρέψαμε εδώ έτσι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, μαρέα με το Διονύση Κορνιλάκη. Και Διονύση, αν υποθέσουμε ότι σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις τη δική σου κοινωνία και να ορίσεις τους δικούς σου κανόνες, ποιοι θα ήταν αυτοί οι κανόνες? Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις καθόλου, δεν έχεις. Εγώ θα πρέπει στους δικούς μου κανόνες. Λοιπόν, οκ. Okay. Όταν ήσουν μικρός, τι ονειρευόσουν? Αυτό που κάνω τώρα. Να γίνεις αυτό που έγινες. Ναι. Κάνω αυτό ακριβώς που ήθελα. Η επιτυχία σε έχει αλλάξει? Σε έχει σκληρύνει λίγο? Όχι, πρέπει. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, πώς νιώθεις, παιδί μου? Είσαι παλιός. Δεν έχει σημασία. Έχεις μια επιτυχία στο κλάδο που ασχολείσαι που είναι αποδεκτή από όλους. Δεν την ξέρουμε. Δεν το λέω για να το πω έτσι. Θέλω να μου πεις αν έχεις νιώσει να αλλάζει ο χαρακτήρας σου κάπως από αυτό. Ξέρεις, ένας άνθρωπος που αρχινά από μικρός και μπαίνει στη δουλειά αυτή από τόσο μικρός, ναι, εγώ, είναι λογικό να περάσει κάποια στάδια. Ναι. Δηλαδή και τις έπαρσες, το στάδιο, ναι, αυτό. Και τις έπαρσες, το έχω περάσει. Αλλά το άφησες πίσω, ναι, έτσι. Ναι, ευτυχώς κράτησε πολύ λίγο. Ευτυχώς κράτησε πολύ λίγο. Ευτυχώς. Πες μου τι σε έχει μάθει νύχτα. Τι με έχει μάθει νύχτα? Να σκέφτομαι. Ωραία απάντηση αυτή. Γιατί ορισμένες φορές πράττω με πολύ... Αυτό είναι και χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Η νύχτα με έχει θυμάται να σκέφτομαι τις συνέπειες της μετά. Της μετά, σωστά. Ποιο είναι κατά την άποψή σου το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο? Υγεία. Υγεία, ε. Άμα δεν έχει υγεία, είναι όλα μάταια. Τι χρειάζονται σημερινοί άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι εκτός την υγεία? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος
Βασικά τον άνθρωπο τον κάνουν ευτυχισμένο οι στιγμές. Δεν μπορεί να ζεις μια στιγμή και να σε κάνει να νιώσεις Θεός, άρχοντας. Οι στιγμές λοιπόν. Για μένα η στιγμή. Η στιγμή είναι ευτυχία. Σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και κοινωνική κατάσταση όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να παίξει κάποιο θετικό ρόλο? Ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η μουσική, το θέατρο, ο χορός, η ποίηση, ο στίχος. Όλα αυτά, αν παρατηρήσεις όλα αυτά τα χρόνια που περνάμε αυτόν τον κυγιώνα, πάνε καλά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που οι σχολές χορού έχουν τρομερή άνθηση. Ψυχική ευεξία προσφέρουν. Βέβαια, γιατί σου δίνει αδιέξοδα. Ναι. Οι σχολές χορού τα τελευταία χρόνια έχουν 40% αύξηση. Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Το έχω ακούσει. Και γίνονται και γράφονται και πάρα πολλά τραγούδια με την κατάσταση που βιώνουμε τώρα σαν λαός. Πολλά τραγούδια. Μα η μουσική πάει σύμφωνα με τις εποχές πάντα. Παλιά που ήταν εξελινηθίες, ο Κατσατζίδης. Ναι, ναι, ναι. Αδειώς. Τώρα έχουμε τα επαναστατικά. Μα η μουσική πάει σύμφωνα με τις εποχές. Τι θέλει κάθε εποχή, γράφεται. Εγώ όμως έχω δει ένα τραγούδι που είναι για όλες τις εποχές. Και το λένε Θάλασσα ονειρεύτηκα. Και λέει: Θάλασσα ονειρεύτηκα που ήταν φουρτουνιασμένη και έβλεπα την αγάπη μας στα κύματα πνιγμένη. Η μουσική είναι του Παναγιώτη Μαρακάκη. Η στίχη. Και η στίχη είναι του Γιάννη του Μεγαλακάκη. Του Γιάννη του Μεγαλακάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Θάλασσα ονειρεύτηκα και επιστρέφουμε. Θάλασσα ονειρεύτηκα που τα φουρτούνια σμένει. Έλα που τα φουρτούνια σμένει και βλέπα την αγάπη μας στα κύματα πνιγμένη. Τα φυλάς τα μακριά όσο μακριά και να σε. Μα όσο μακριά και να σε. Τι έχει να μοναχά έχεις να με θυμάσαι. Εκείνα μοναχά έχεις να με θυμάσαι. Δεν είναι αέρας που φυσά καρδιά μου και κρυώνεις. Μα καρδιά μου και κρυώνεις. Υπατέρμη, είναι η πατέρμη μοναξιά που άλλο δε σηκώνεις. Είναι η πατέρμη μοναξιά που άλλο δε σηκώνεις. Διονύση Κορνιλάκη, ποιες ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες που έκανες τα χρόνια που είσαι στον χώρο της μουσικής? Όλες ήταν ενδιαφέρον, γιατί όλες μου μάθαν κάτι. Από όλους πήρα κάτι. Πήρες κάτι. Και διαφορετικές συνεργασίες. Αν παρατηρήσεις, ας πούμε, πες ότι ήταν διαφορετικά πράγματα. Θα αρχίσω από τα παιδικά μου χρόνια που άρχισα. Συνεργασίες που έκανα με διάφορους λογοθέτες. Βασικά με τον Γιάννη τον Παπατσαρά, με τον Μανούση τον Παπατσαρά, με τον Νίκο τον Παντενταλάκη, να είναι καλά, και να είναι Νικόλας.
με τον Νίκο τον Καραβιράκη, είμαστε 8 χρόνια μαζί. Με τον Αντέα τον Βαρβατάκη. Με πάρα πολύ. Με τον Παναγιώτο Μαρακάκη, με τον και κουμπάρος μου. Και τι είναι αυτό που έχεις διδαχθεί από αυτές τις συνεργασίες? Διδαχθεί. Όταν πας σε ένα κόσμο εντελώς άγνωστο από σένα. Δηλαδή εγώ φύγα από την Κρήτη στα 21 μου και ανέβηκα στην Αθήνα. Μεταφέρεις σε ένα άλλο κόσμο. Με άλλο τρόπο διασκέδαζες. Από το χωριό τώρα να πας. Εκεί πέρα χρειαζόταν ένας άνθρωπος για να σε μοιήσει τα πράγματα αυτά. Να σε μοιήσει και να σε καθοδηγήσει. Εμένα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Λέει, ήταν ο Ανδρέας ο Βαρβατάκης, ο Νίκος ο Καραβιράκης, ο Μανώλης ο Μαραγκάκης που με πιάσαν και με οδηγήσανε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα. Να μάθω τον τρόπο γλεντιού στην Αθήνα. Να μάθω τον τρόπο γλεντιού. Μετά πήγα στους άλλους χώρους. Γιατί εγώ από μικρός άκουγα άλλη μουσική. Και βασικά ότι πιστέψω ο άνθρωπος γίνεται. Βέβαια. Αρχίζει να πιστέψει. Βέβαια. Εγώ όλα αυτά που ονειρεύτηκα τα έκανα. Δηλαδή ονειρευόμουν να κάνω αυτή τη συνεργασία και του έλεγα πώς θα το κάνω και πώς θα τα καταφέρω. Και ερχόταν. Οι σχολές που διδάσκεις ήταν στα όνειρα που είχες, ήθελες να το κάνεις αυτό? Ναι, αυτό ήταν ο σκοπός μου. Για πες μου, σε πόσες σχολές διδάσκεις αυτή τη στιγμή? Εγώ έχω δύο δικές μου σχολές, μία στην Αγία Παρασκευή και μία στην Καλλιθέα. Το όνομα που σου έχω δώσει είναι Ενωδία. Εσύ κάνεις τα μαθήματα μόνο? Εγώ. Είμαι και σε τέσσερις συλλόγους. Στο οποίο πας και... Ναι, και τα ιδιαίτερα μου μετά. Μάλιστα. Οπότε όλη μέρα παίζεις, όλη μέρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τι είναι αυτό που διδάσκεις? Σύντα, ναι. Τι είναι αυτό που διδάσκεις εσύ στους μαθητές σου, πέρα από την τεχνική? Πέρα από την τεχνική του παίξηματος. Τι ηθικό τους διδάσκεις? Εγώ θέλω να είναι. Προσπαθώ να τους δει. Θέλω να τους βάλω στη διαδικασία να είναι μουσική. Ναι. Να μην είναι λιράιδες. Να είναι μουσική, σωστό. Να είναι μουσική. Γι' αυτό και στο. Τους δείχνω τα πάντα όμως. Δηλαδή και από ρεπερτόριο, εμένα ότι μου ζητήσει θα το δείξω. Τους διδάσκεις για τον τρόπο που πρέπει να φέρονται, ή αυτό δεν είναι δική σου ομιλία? Αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Βασικά έχει να κάνει με την οικογένειά τους. Ναι. Από εκεί πέρα γυρνάμε. Εγώ θα τους θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένα καλό πρότυπο για αυτούς. Ναι. Οπότε. Δηλαδή να τους πω εκεί που θέλω εγώ. Σωστά. Ναι, έχει σημασία το σπίτι. Το σπίτι και οι αρχές που έχουν από εκεί. Το χρήμα πολύ εμίσησαν. Τη δόξα ουδής. Θέλω να μου πεις μέχρι πού θα έφτανες για την ιστεροφημία σου. Επειδή θεωρώ ότι έχω πολλά χρόνια ακόμη μπροστά μου. Για να μιλάω για ιστεροφημία. Θέλω να πιστεύω ότι θα τη χτίσω σιγά σιγά. Θα τη χτίσεις. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τη μουσική, με μια λέξη? Ένα. Η ζωή μου με τη μουσική είναι ένα. Αυτό είναι που ξέρω αυτό... να κάνω, αυτό κάνω. Και από αυτό πορεύεσαι. Τον εαυτό μου το θυμάμαι μόνο με τη μουσική. Πες μου, τι είναι αυτό που συνήθως εμπνέει? Δοκίμασα βέβαια να κάνω και άλλα πράγματα. Αλλά δεν τα κατάφερα. Τι δοκίμασες να κάνεις? Μικρός τώρα που ήμουν και εγώ, για να μάθω κάτι, μια τέχνη και καλά. Ναι, δεν τα κατάφερες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που συνήθως εμπνέει σε αυτό που έχεις καταφέρει λοιπόν και σε κινητοποιεί στην τέχνη? Το επόμενο στάδιο. Δηλαδή? Ο στόχος. Πάει σε ένα στόχο. Και σου δίνει. Ναι, όταν υλοποιείς λοιπόν το στόχο, λες τα κατάφερε, νιώθεις περήφανος. Και θες να κάνεις κάτι ακόμα. Και μετά αυτομάτως μπαίνει ο άλλος στόχος. Ναι. Άσε να δοκιμάσω και δημιουργικότητα αυτό. Λοιπόν, έτσι. Βέβαια. Ακούγοντας την μουσική. Πρέπει να έχει όνειρα. Να έχει. Και θέλω και πιστεύω να βάλει στόχο σε να μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί δημιουργεί στη ζωή. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό που έλεγες πριν, ότι όταν κάτι θέλεις πάρα πολύ, το σύμπαν λέει συνωμοτή για να το κάνεις. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι, το πιστεύω και γίνεται. Σε μένα τουλάχιστον γίνεται. Και σε σένα. Οπότε έχουμε ήδη δύο θετικές απόψεις. Ακούγοντας λοιπόν τη μουσική σου, καταλαβαίνει κανείς ότι έχεις έντονες επιρροές από την ελληνική και την κρητική παράδοση. Θέλω να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με την καθαρά παραδοσιακή μουσική. Αυτό είναι η ζωή. Με αυτό μεγάλωσα. Τι άκουγες? Ποιους άκουγες μάλλον? Την εποχή τώρα που ήμουν εγώ πιτσιρίκος και μάθαινα, ας πούμε, αν τα πρότυπά μου ήταν ο Γιώργος ο Παπαδάκης, εκτός του Μουντάκη βέβαια και του Σκορταλού που ήταν. Ναι. Μουντάκης ήταν και δάσκαλο. Ας πούμε, να σου ουρανούσε ο Παπαδάκης ο Γιώργος. Μανώλης Καρπουζάκης. Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Ναι, είναι η επόμενη γενιά. Είναι η επόμενη γενιά φοβερή. Αυτή. Ωραία, λοιπόν. Και άλλοι πολλοί, αλλά απλά σου λέω τώρα. Ναι, ναι. Απλά εκείνη τα χρόνια που ήμουν εγώ πιτσιρίκος ήταν. Ήταν στα φόρτε του σου λέει. Σαραντώνης. Έτσι. Ινδάλματα όλοι αυτοί. Για σένα κλαίω και πονώ και βαριά να στενάζω. Μα τέτοιο πόνο με χαρές χίλιες
Χιλιάδες δεν αλλάζω. Αυτή είναι μια διασκευή στην πρώτη εκτέλεση του Κώστα Μουντάκη που έχεις κάνει. Πότε το έκανες αυτό? Αυτό είναι από το, ντύσου, από το CD το Ντύσου Νύχτα. Το Ντύσου Νύχτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Το έχουμε παίξει με ούτη. Το έχουμε αλλάξει λίγο το κομμάτι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Το άκουσα χθες και μ' αρέσει πολύ. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε γρήγορα. Χιλιάδες δεν αλλάζω.
ζω. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο Διονύσης Κορνιλάκης σαν άνθρωπος και ποιος σαν καλλιτέχνης. Εγώ ας τα πω τότε, ναι, θα μου περιγράψεις λίγο το Διονύση Κορνιλάκη στην καθημερινότητά του και το Διονύση Κορνιλάκη στο επαγγελμά του. Εντάξει, στη ζωή μου πολύ... Θετικός, εύκολος άνθρωπος, ναι, μου φαίνεσαι. Ναι, είσαι έτσι, όντως είσαι έτσι, δεν έχεις. Πες μου έτσι ένα προτέρημα καλό που έχεις και τόσο τονίζουν οι άλλοι και το ξέρεις και το αποδέχεσαι. Υπομονή. Και ένα ελάττωμα. Αγχωτικός λίγο. Έτσι χώρομαι λίγο μέσα μου. Ναι. Στα καλλιτεχνικά σου έχεις κάποιες φοβίες. Εντάξει. Όλοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά έχουν. Φοβάσαι μήπως τα πράγματα δεν έρθουν έτσι όπως τα ονειρεύεσαι. Βασικά αυτό που ζούμε τώρα σκέφτομαι και με τρομάζει λίγο. Η κατάσταση. Έλε, ότι μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Δεν είμαστε και πολύ μακριά. Καλλιτεχνικά σε τρομάζει ή γενικά σε τρομάζει. Σαν άνθρωπος. Καλλιτεχνικά, όταν δεν έχει ο άλλος, πώς θα έχεις εσύ. Ναι. Δηλαδή είναι αλληλέθετο, αλλά είναι όλα. Αλυσίδα. Αλυσίδα είναι. Υπάρχει κάτι πάνω σου που δεν σου αρέσει, εξωτερικά και εσωτερικά. Πρέπει να χάσω κιλά. Κι εγώ. Κι εγώ. Γελάει. Άρα, Ερίκα, πρέπει να κάνουμε και οι δύο μαζί δίαιτα. Θα κάνουμε δίαιτα. Εγώ έχω να σου πω: έχω αρχίσει μια διατροφή, αλλά λέει, παιδί μου, δεν. Τι να κάνουμε. Και εσωτερικά. Εντάξει, τώρα είμαι πολύ καλά, βασικά. Να με μαθιάσω κιόλα. Ναι. Αλλά είμαι καλά. Σε πιάνουν ποτέ κρίση ταυτότητα. Μόνιμα. Δηλαδή. Το έχω μάθει λίγο. Προβληματίζεσαι στα καλλιτεχνικά σου, εννοείς, ή σε πιάνουν κρίση ταυτότητα γενικά. Κοίταξε, στη δουλειά μου περισσότερο. Στη δουλειά. Τι δεν θα έκανες επειδή δεν θα ήθελες να στο κάνουν. Πολλά άλλα. Πολλά άλλα. Πάμε αλλού. Τι αγαπάς τους ανθρώπους. Δεν μ' αρέσουν οι δίθεν. Ναι. Θέλω να είσαι αυτός που είσαι όπως είσαι. Οπότε σου αρέσει η αυθεντικότητα στους ανθρώπους. Τι δεν συγχωρείς στους άλλους. Δεν συγχωρώ. Ψέμα. Στον εαυτό σου τι δεν συγχωρείς. Ότι ορισμένες φορές είμαι παραπάνω υπομονητικός αν πρέπει να είμαι. Από ενώ δεν πρέπει να είσαι. Ειδικά όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, ορισμένες φορές πρέπει να είσαι λίγο πιο σκύρος. Τι σημαίνει για σένα ευτυχία. Ευτυχία να είσαι καλά μέσα σου, με την οικογένειά σου, με τον άνθρωπό σου. Είσαι ευτυχισμένος. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ευτυχισμένος. Είμαι καλά τώρα, λέει. Τώρα είμαι καλά. Τι περιμένεις από το αύριο που ξημερώνει. Την υγεία μου. Μόνο αυτό. Ζηλεύεις. Στη σχέση μου γενικά. Γενικά. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ούτε σχέση ζηλεύω. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτάκια πριν τις διαφημίσεις. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από Ματινάδες του Γιάννη Δακανάλη Στρατηγού, το οποίο το πήρα εγώ από το ίντερνετ και από μόνο σαν τις Ματινάδες συγκεκριμένες που μου αρέσουν πολύ. Πάμε να τις ακούσουμε και θα γυρίσουμε για να χαιρετήσουμε τον κόσμο, έτσι. Hey. Κάθε μου χαμόγελο το κρύβω από τη μοίρα. Να μην το δει. Να μην το δει και εκδικηθεί για τη χαρά που επήρα. Να κάτεχες χέρα μου. Να κάτεχες το πώς περνώ την κάθε μια μου μέρα. Την κάθε μια μου μέρα που ζητιανεύω τσιχαρές για να τα βγάλω πέρα. Στην κορυφή του Γολγοθά ένα σταυρός στεμένος κι εγώ με από τα μάτια της για πάνω καρφωμένος. Έλα! Γεια σου τα κανάλι! Κοντά! Έλα! Τους 3 σταυρούς του Γολγοθά σαν νίκο που έχουν βάλει. Κερά μου και δίπλα αυτή με τα καρφιά να με σταυρώνει πάλι. Μπράβο.
σου ζητώ και να μου δε σου ζητώ. Να μ' αγαπάς μια χάρη να μου κάνεις. Τώρα μια. Το να μου πεις σε ποιο σταυρό από τσιτρίς με βάνεις. Χριστέ μου, εξεβαρέθηκα. Χριστέ μου, εξεβαρέθηκα τα όνειρα. Α, που κάνω στους δυο σταυρούς στο πλάι σου να τα φορώ απάνω. Κρήτη FM στους 100,3. Πιάστε το! Κρήτη FM 100,3. Και επιστρέψαμε εδώ για να χαιρετήσουμε έτσι τους ακροατές μας. Αλλά πριν τους χαιρετήσουμε, Διονύση Κορνιλάκη, που ήσουν σήμερα στην παρέα μας, θέλω να μου πεις για τα επόμενα σχέδιά σου, για τους επόμενους στόχους έτσι που βάζεις εσύ και τους πραγματοποιείς. Για πες μου. Τώρα ετοιμάζομαι το καινούριο μας CD. Mm-hmm. Πιστεύω μέχρι τους γιορτές να είμαστε έτοιμοι. Το οποίο θα κυκλοφορήσει διαδικτυακά ή θα κυκλοφορήσει. Και διαδικτυακά, ναι. Αλλά το συγκεκριμένο θα κυκλοφορήσει και σε CD. Α, θα κυκλοφορήσει σε CD. Ωραία. Και τα τραγούδια αυτά είναι δικές σου επιλογές. Είναι δική σου μουσική. Είναι μουσική και δικά μου και κάποιων φίλων. Στίχους μου έχει δώσει η Μάρο. Mm-hmm. Είναι σε όλο το CD η Μάρο. Όχι, κάποιοι Ματινάδες ήταν και κάποιο άλλο. Για πες μου τώρα μια και είπαμε για τις Ματινάδες. Με τι κριτήρια έτσι επιλέγεις τους στιχουργούς της κάθε δουλειά σου? Συνέστημα, κάτι. Συνέστημα, ε. Ξέρετε τη στιγμή, τη φάση που είμαι. Διαβάζεις το στίχο, δηλαδή βλέπεις ένα στίχο και τον ζητάς ή ζητάς στίχους για συγκεκριμένη μουσική? Πρέπει να έχω το στίχο για να μπορώ να γράψω μετά λίγο πάνω. Οπότε ζητάς τους στίχους, ναι, από τους στιχουργούς. Άρα επιλέγεις τον στιχουργό στην ουσία, έτσι. Άμα μου αρέσει κάτι, ναι. Ωραία. Μου δίνει και έμπνευση πρώτα. Εγώ χαίρομαι που συνεργάζεσαι και πάλι με την αγαπημένη μου τη Μάρα του Γιώργη Λαδάκη. Είναι το όνομά της συνεγγύηση, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Σε κούρασα. Και καλός φίλος πάλι απ' όλα. Ναι. Είναι. Η Μάρο είναι. Για πες μου. Όχι, τώρα. Δεν κούρασε καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Σε ταλαιπώρησα λίγο. Τα πάμε τα πάντα. Πιστεύω ότι τα πάμε τα πάντα. Εγώ τώρα θα σε κάνω την ερώτηση. Αν έπαιρνε εσύ λοιπόν τη συνέντευξη από τον Διονύση Κορνιλάκη, δεν είχε τίποτα άλλο να πει. Τα είπαμε όλα. Εντάξει. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν μου δίνει την ευκαιρία πάντα. Επειδή λείπω εγώ. Ναι. Και είναι τιμή για μένα να είμαι σε ένα κακό. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, οπότε έρχεσαι στην Κρήτη. Ξέρω. Και όποτε θέλεις θα κάνουμε και ένα ζωντανό την επόμενη φορά που θα έρθεις. Την επόμενη φορά το κάνουμε που θα παρουσιάσουμε για την καινούργια μας τραγούδια. Βέβαια, εγώ θα σε περιμένω. Βεβαίως. Σε υπόσχομαι. Σε παιδίλη και τρελόλη και σε παραγωγό μην τάξεις, έτσι. Σε υπόσχομαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Εύχομαι κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία και προπάνω υγεία, έτσι. Σε σένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να ευχαριστήσω εδώ και το φίλο μας τον Μάρκο που ήταν στην κονσόλα σήμερα μαζί μας και μας βοήθησε πάρα πολύ, στη Λοβάτης, έτσι. Το Κρήτη FM για τη φιλοξενία φυσικά και όλους εσάς τους αγαπημένους μου ακροατές για την αγάπη σας. Μια ευχή για τους ακροατές μας, Διονύση. Να είναι καλά όλοι. Mm-hmm. Πάμε να κάνουμε μπανάκια τώρα που έχει κάψει μετά από τις δύο μέρες. Θα έχουμε πολλές ζέστες, θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια τους. Και εμείς θα φύγουμε εδώ, πάμε στη θάλασσα. Έτσι είναι. Εγώ θα πάω τουλάχιστον. Ναι, έτσι πρέπει, μα έτσι πρέπει. Και υγεία. Και υγεία. Τίποτα άλλο, υγεία. Έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την 5η 30 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, παρέα με την αγαπημένη μας Μάρο Γεωργιλαδάκη. Μέχρι τότε όμως θα σας αποχαιρετήσω με ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μου έστειλε ο Γιώργος Λουκάκης εκτές. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή τη τιμή, γιατί επέλεξε την εκπομπή μας για πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση αυτού του καινούργιου τραγουδιού που τους στίχους έχει γράψει η Χριστίνα Καλογεροπούλου και η δημοσική ο Γιώργος Λουκάκης. Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στην καινούργια δουλειά του Βασίλη Σκουλά που θα κυκλοφορήσει εν καιρό και το ερμηνεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Παντελής Θαλασσινός. Σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας αλλά και στον ίδιο τον Γιώργο τον Λουκάκη, ένα κούι, την εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ μαζί και που τον είχα ρωτήσει με ποιους καλλιτέχνες θα ήθελε να συνεργαστεί. Θυμάμαι τότε πως ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μου είχε αναφέρει ήταν και ο Παντελής Θαλασσινός. Είναι λοιπόν αυτό που λέγαμε με τον
Διονύση, πριν έτσι, όταν βάζεις στόχους γίνεται και έχεις όνειρα, τα πετυχαίνεις. Όταν λοιπόν τα όνειρα βγαίνουν πραγματικότητα, γίνονται όμορφα τραγούδια στις περιπτώσεις αυτές των ανθρώπων που αυτό είναι ο στόχος της ζωής τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. 30 φιλιά μου, έλα που σε καρτελώ, που σε καρτερώ. Και τα ρούχα που φορούσα πια δεν τα φορώ. Τα κρατώ και στα ρομά σου παίρνω ανασεμιά. Πώς γιατρεύεται για πες μου η αποθυμιά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Ολοκαίρνου για 30 φιλιά και μετά πάμε κατευθείαν θάλασσα. Καλό μεσημέρι και να περάτε όμορφα, όμορφες ψυχές μου. Φίλια μου, χαμάν, αμάν, αμάν. Ψυχά με στην αγκαλιά μου, χαμάν, αμάν, αμάν. Κι από τα φίλια, μια ροδοστάλια, ποτίσε τα ρούχα με μοσχοβολιά. Φίλια μου, έλα που σε καρτερώ. Και τα ρούχα που φορούσα πια δεν τα φορώ. Τα κρατώ και στα ρόμα σου παίρνω ανασεμιά. Πώς γιατρεύεται για πες μου η αποθυμιά. Τα φίλια φιλούσα, ο χαμάν, αμάν, αμάν. Κι απ' τα ρούχα που φορούσα, ο χαμάν, αμάν, αμάν. Χρώμα και βοδιά στάζαν στην καρδιά και έχει φορέσκια. Φίλια μου, έλα που σε καρτερώ. Και τα ρούχα που φορούσα πια δεν τα φορώ. Τα κρατώ και στα ρόμα σου παίρνω ανασεμιά. Πώς γιατρεύεται για πες μου η αποθυμιά.